Έχουμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος πλέον είναι προπονητής τα τελευταία χρόνια και αν μη τι άλλο είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να πει με καμάρι, έχω την εντύπωση ότι έχει κάνει χιλιάδες μικρούς φίλους του ΠΑΟΚ όταν έπαιζε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει. Είναι ο Κώστας Φραζέσκος, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Φραζέσκο από τη Θεσσαλονίκη, το Λίμπερο. Καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, καλά, μια χαρά. Ξέρουμε ότι έχετε προπόνηση σε λίγο με τον Απόλλον Λάρισας. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε λίγο από τον χρόνο Ναι, σας. ναι. Καταρχήν, πώς είναι τα πράγματα στην κατηγορία σας? Πολύ ζώρικο το προηγούμενο διάστημα. Παίζουν οι ομάδες ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω οι συνθήκες ποιες είναι. Πώς είναι οι ποδοσφαιριστές μετά από ένα τόσο Ναι. μεγάλο διάστημα απουσίας? Πώς είναι τα παιχνίδια? Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, να σας πω την αλήθεια. Είναι πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Ρυθμός δεν μπορεί να βγει γιατί από ό,τι έμαθα και εγώ, γιατί το ήξερα από την αρχή αυτό, η προετοιμασία ήταν κομμένη σε πολλά κομμάτια, δεν ξέραμε πότε θα ξεκινήσει, πότε ξανασταματάει, πότε ξεκινάει. Τα παιδιά αυτά τώρα πρέπει να τα κάνεις μια διαχείριση ώστε να μην βγουν τραυματισμοί και μιλάμε για σοβαρούς τραυματισμούς, μυϊκούς πάνω απ' όλα. Οπότε είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη και περίεργη χρονιά. Τα παιχνίδια πάντως από αυτά που έχω παρακολουθήσει εγώ τουλάχιστον έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή τα παιδιά στο χορτάρι παρά το πολύμινο ουσιαστικά προπολισμό τους και το παλεύουν και ωραία γκολ μπαίνουν και ωραία παιχνίδια γίνονται. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον Όχι, σε μια κατηγορία που είναι είναι ωραίο περισσότερο ποδόσφαιρο. παραμελημένη από ό,τι πρέπει, έτσι δεν είναι? Ίσα-ίσα πιστεύω ότι φέτος έχει δοθεί λίγο προσοχή στην κατηγορία, γιατί αν δούμε και τηλεοπτικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει πολλή ανταπόκριση από τον κόσμο για να δει αυτά τα παιχνίδια, μπορούμε να πούμε ότι πάει μια χαρά. Έχετε πάντως στην ομάδα σας παιδιά του ΠΑΟΚ, κύριε Φραντζέσκο? Είναι ο Στέφανος Αθανασιάδης, είναι ο Παναγιώτης Γλύκος, είναι και ο Γιώργος Τζοβάρας. Και οι δύο πρώτοι είναι Ναι. ποδοσφαιριστές που Ναι. έχουν κάνει μια σημαντική Σίγουρα. πορεία, ειδικά ο Στέφανος. Εντάξει, άμα μιλάμε τώρα για παιδιά που έχουν παίξει Εθνική Ελλάδος και θέλει να τα έχουμε πολύ ψηλά, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε κάτι, είναι αναγνωρισμένα παιδιά. Εντάξει, είναι τιμή για τον Σύλλογο να υπάρχουν αυτά τα παιδιά. Ο στόχος του Απόλλωνα ποιος είναι, κύριε Φραντζέσκο? Υπάρχει Κοιτάξτε να δείτε, στόχος να προλάβει η ομάδα το τρένο, το play-off? Έχει χάσει σημαντικό έδαφος, δεν προλαβαίνει. Ποιος είναι ο στόχος? αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός είναι ο στόχος. Όμως να είμαστε ρεαλιστές, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και όσο μένεις πίσω και δεν υπάρχουν παιχνίδι που περνάει, δεν ξαναπερνάει που λέμε, είναι πολύ δύσκολο να προλάβεις κάτι τέτοιο. Δεν τα παρατάμε, προσπαθούμε για το καλύτερο και μακάρι να βγάλουμε τους στόχους μας αληθινούς, να είμαστε μέσα στην εξάδα. Μάλιστα. Τι εικόνα σας άφησε το ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ ΠΑΟ και Άρη? Εντάξει, ήταν όπως τελείωσε μάλλον. Είναι ωραίο σαν. Το ευχαριστούνται όλοι αυτοί που το βλέπουν. Όσο για τους οπαδούς των ομάδων, εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα. Σας Ήταν έκανε ένα τέρμι έκπληξη η πολύ πολύ. εικόνα, η πολύ καλή εικόνα του Άρη, ή ήταν μια εικόνα που την περιμένατε βάσει των προηγούμενων δειγμάτων της ομάδας του κυρίου Μάτζιου? Γιατί Όχι, όντως ο όχι, Άρης την ήταν πολύ περίμενα. καλός μέχρι το 83-85, ήταν πραγματικά κυρίαρχος. Όχι, την περίμενα την εικόνα του Άρη. Ο Άρης έχει πολύ καλές μονάδες και έχει κάνει ένα καλό σύνολο. Και δεν είναι τυχαίο που έχει σταθεροποιήσει την απόδοσή του σε πολλά παιχνίδια και γι' αυτό βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Ο ΠΑΟΚ, απ' την άλλη, έχει πολλά σκαμπανεβάσματα φέτος. Πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Και προσπαθεί να βρει το DNA, το πρόσωπό του στην ουσία. Δεν περιμένα να δω κάτι διαφορετικό. Αυτό που όλοι περιμέναμε, αυτό είδαμε. Αλλά επειδή είναι ένα ντέρμπι πόλης, ένα ντέρμπι γοήτρου, ποτέ μιλες ποτέ ό,τι ώρα και ό,τι λεπτό να είναι στο παιχνίδι. Και για τις δύο ομάδες. Ως παρατηρητής, πού έχετε εντοπίσει το θέμα, το μεγάλο θέμα του ΠΑΟΚ, κύριε Φραντζέσκο? Η σταθερότητα στα παιχνίδια. Λείπει η σταθερότητα. Η διάρκεια είναι που σε κάνει καλή ομάδα.
Το να παίξει ένα παιχνίδι καλό ή δύο ή τρία δεν λέει τίποτα. Η διάρκεια είναι αυτή που θα σε κάνει να λες ότι είναι μια πλήρης ομάδα και έχει αυτή τη σταθερότητα και τη λες ναι, πραγματικά ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου κάνει τη μία. Έχει κάποιο θέμα σε κάποια συγκεκριμένη γραμμή, έχει λοιπές ρόστερ. Πιστεύω ότι δεν είναι θέμα γραμμής, είναι θέμα όλης της δομής του ΠΑΟΚ. Δηλαδή και από πλευράς αγωνιστικών πραγμάτων, είδατε ότι άλλαξε προπονητή, ήρθαν και άλλοι παίκτες το Δεκέμβρη. Δεν έχει χάσει την ταυτότητα που είχε ο ΠΑΟΚ πριν από δύο χρόνια. Μάλιστα. Πριν από δύο χρόνια λέτε, δηλαδή από την εποχή Λουτσέσκου έχει αρχίσει και που έφυγε ο Λουτσέσκου και έχει αρχίσει να λιώνεται όλη αυτή η κατάσταση. Ναι, πιστεύω από τότε. Ναι. Έτσι πιστεύω και εγώ ότι από τότε έχει λίγο πέσει σαν επίπεδο. Ναι, έχει κάνει και αρκετές πωλήσεις βέβαια το τελευταίο διάστημα, το βλέπετε. Έχουν μπει διάφορα θέματα στο ποδόσφαιρο, στην καθημερινότητά μας, τα financial fair play, ζητήματα δηλαδή, εντάξει, που παλαιότερα δεν υπήρχαν χωρίς καμιά αμφιβολία. Αλλά προφανώς δεν έχουν γίνει καλές επιλογές για παίκτες που έρχονται, γιατί ότι φύγαν κάποιοι καλοί παίκτες, εντάξει, νομίζω ότι καθένας το βλέπει. Αυτό γίνεται, το να σου φύγουν παίκτες γίνεται. Το θέμα είναι το να κτίσεις μια ομάδα. Δεν μπορεί να πάει να πάρεις με υπέροντα ποσά πολλούς παίχτες, γιατί κάποια στιγμή θα βρεθεί σε αυτό το σημείο. Θα σου πούνε απαγορεύονται οι μεταγραφές, πρέπει να πουλήσεις για να πάρεις. Είναι η φύση τέτοια του ποδοσφαίρου. Οπότε για να κτίσεις μια ομάδα κτίνεις μεθοδικά. Δεν μπορεί να το κάνεις για μια χρονιά και μετά να γκρεμιστεί. Ή δεν μπορεί να σου φύγουν 5-6 παίχτες και να πρέπει να περιμένεις ή να παίρνεις 5-6 παίχτες κάθε φορά. Επειδή παίξατε σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, κύριε Φραντζέσκο, πώς εξηγείτε την κατακόρυφη πτώση παιχτών όπως ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Μπίσεσβαρ που έφυγε δανεικός, δηλαδή παιδιών που τα προηγούμενα χρόνια πραγματικά ήταν στυλοβάτες της ομάδας? Είναι απλά η φθορά του χρόνου, μεγαλώνει ένας ποδοσφαιριστής ή συμβαίνει κάτι άλλο? Λείπει, ξέρω εγώ, η κόλλα, ο προπονητής που κολλάει όλα αυτά τα πράγματα μαζί? Είναι κάτι άλλο? Πώς το βλέπετε, πώς το εξηγείτε? Είναι όλα αυτά που είπατε, είναι μια χημεία μεταξύ τους. Όλα ενώνονται. Είναι ένας κρίκος. Είναι μια λυσίδα με κρίκους. Οπότε αυτά πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους. Εάν σπάσει κάπου, θα διαλυθεί όλη η αλυσίδα. Έτσι ακριβώς είναι και σε μια ομάδα. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι θέλει να έχει μια διάδοχη κατάσταση ενός παίχτη, βλέπεις ότι αρχίζει η φθορά του στην ουσία, σε εισαγωγικά η φθορά του, έτσι. Ότι δεν είσαι στο κάτω-κάτω ικανοποιημένος 100% σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Ετοιμάζεις το αύριο. Δεν μπορεί να το ετοιμάσεις μέσα σε ένα μήνα το αύριο. Το πτίζεις. Γι' αυτό σας είπα, οι ομάδες πτίζονται, δεν γίνονται από μια στιγμή. Να σας πω το εξής, να συγκρίνουμε λίγο και τον Άρη με την όλη κατάσταση. Και ο Άρης έχει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή το καλοκαίρι, αν θυμάστε, έπαιζε στα play-off και είχαν μείνει 12-13 παίκτες σύνολο. Ήρθαν πολλοί παίκτες. Από την άλλη, βέβαια, παρόλο που δεν είναι ο προπονητής που έκανε την προετοιμασία κτλ., ο Άρης κράτησε κάποιες σταθερές. Οι σταθερές είναι ο Μπρούνο Γκάμα, ο Ματίγια, αν και δεν παίζει τώρα τελευταία, ο Σάσα, ο Ρόουζ, ο Κουέστα, παρά το λάθος το οποίο έκανε. Σχεδόν σε κάθε θέση, σχεδόν σε κάθε γραμμή, μάλλον, έχει κρατήσει και έναν κομβικό ποδοσφαιριστή. Είναι αυτό, λέτε, το καθοριστικό? Ακριβώς, αυτό ήθελα να σας πω. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μου είπατε όλα αυτά τα ονόματα που υπήρχαν στον Άρη. Δεν είναι καινούργιοι. Mm-hmm. Οπότε ο βασικός κορμός σου είναι από περσινή χρονιά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γίνεται ο βασικός κορμός σου να είναι καινούριος. Είναι πολύ δύσκολο να δεθεί αυτό το πράγμα κατευθείαν. Θα πει όμως κάποιος, κύριε Φραντζέσκο, ότι και ο ΠΑΟ κράτησε το Βιερίνια, τον Κρέσπο, τον Βαρέλα, τον Ελκαντουρί, τον Σβιντέρσκι, και ο ΠΑΟ έχει σταθερές. Αλλά το αποτέλεσμα είναι εκ διαμέτρου αντίθετο από αυτό με τον Άρη. Ακριβώς. Και αυτό δεν είναι μόνο αγωνιστικό, έτσι. Όταν βλέπεις, σας είπα ξανά, πολλές αλλαγές προπονητών, θέματα με διοίκηση,
όλα αυτά κάπου χτυπάνε. Χτυπάνε καμπανάκια. Και φαίνεται ότι τελικά δεν είναι το παν μόνο να πληρώνεις, γιατί αυτή η αίσθηση έχουμε, έτσι, κύριε Φραντζέσκο. Ότι αν πληρώνει ο ιδιοκτήτης, όλα πάνε καλά. Δεν είναι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέτοια ζητήματα, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι το να πληρώσεις, αλλά να πηγαίνουν σταδιακά οι πληρωμές και με μια δομή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πείτε μας λίγο για τον Άκη το Μάτσιο. Είναι Έλληνας προπονητής, έχει τον Άρη δεύτερο. Εγώ καθημερινά συζητώντας με όλα τα παιδιά εδώ και με καλεσμένους μας, λέμε ότι αν λεγόταν Μάντζουκιτς, εντάξει, όχι ο Κροάτης, αλλά τέλος πάντων ήταν ξένος, ενδεχομένως και τα μίντια και γενικότερα όλο το πλαίσιο του ποδοσφαίρου μας θα μιλούσε με πολύ καλύτερα λόγια για τον προπονητή του Άρη. Αυτή τη στιγμή είναι ο Μάντζιος και ίσα ίσα αρκεί ένα κακό του δεκάλεπτο για να σβήνουμε ό,τι καλό έχει φτιάξει. Το νιώθετε εσείς και εσείς ως Έλληνας προπονητής αυτό τι συμβαίνει με τους Έλληνες προπονητές? Κοιτάξτε, αυτό είναι ελληνικό στοιχείο. Ναι. Εντάξει, το να πούμε ότι είναι καλός για 80 λεπτά και κακός για 10 λεπτά είναι μόνο ελληνικό στοιχείο. Και αυτό μας κυνηγάει στους Έλληνες. Είμαστε ή του ύψους ή του βάθους. Ο Άκης, να το πάμε από την αρχή, ο Άκης, επειδή τον ξέρω προσωπικά, είναι ένα παιδί που όσο περνάνε τα χρόνια στην προπονητική του, γίνεται και καλύτερο. Αυτό δείχνει. Οριμάζει και δείχνει πολύ πιο καλύτερος από κάθε χρονιά. Mm-hmm. Οπότε, εγώ προτιμώ να το λένε Μάντζιο παρά Μάντζουκι. Την αξία του δεν χρειάζεται να είναι ξένος ή Έλληνα. Εάν είμαστε αντικειμενικοί, η αξία του καθένα θα φανεί. Είμαστε λίγο υπερβολικός λαός. Μας ενδιαφέρει το να είναι φαντασμαγορικά κάποια πράγματα, ενώ να μην υπάρχει ουσία. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι ο Άκης το χαίρεται, το περνάει πάρα πολύ ευχάριστα με αυτό που κάνει και πιστεύω ότι αυτό το αρκεί. Γενικότερα, περιμένατε στο ξεκίνημα της χρονιάς ότι θα είναι τόσο ψηλά ο Άρης, ειδικά μετά τον αποκλεισμό στην Ευρώπη από μια απίθανη ομάδα από την Ουκρανία? Ναι, θα σας πω. Δεν το περίμενα, ας πούμε, γιατί έγινε και αλλαγή προπονητή, αλλά έβλεπα όμως ότι έχει πολύ καλές, πάρα πολύ καλές μονάδες. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλές μονάδες. Οπότε, αν αυτό, οι μονάδες που είχε και σας είπα ξανά και οι παλιές μονάδες μπορούσε να δεθεί και να γίνει ένα πολύ καλό σύνολο, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, αυτό θα γινόταν. Κύριε Φραντζέσκο, φαντάζομαι βλέπετε την πορεία του Χρήστου Τζόλη. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχετε δει εσείς στα ελληνικά γήπεδα τα τελευταία χρόνια. Και τι πιστεύετε ότι, ποια θα είναι η εξέλιξή του ή ποια μπορεί να είναι η εξέλιξή αυτό του? Αυτό το έχω πει από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στα ελληνικά γήπεδα στη Super League. Το παιδάκι αυτό το γνώρισα από τις ακαδημίες. Εδώ Παναθηναϊκό παίζαμε στα μεταξύ μας παιχνίδια. Σωστά. Έβλεπα το πάθος που είχε, την αποφασιστικότητα που είχε και ότι ήθελε να φτάσει πολύ ψηλά. Το έδειχνε. Το έδειχνε με πράξεις, όχι με λόγια. Και πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά αυτό το παιδί. Θεωρείτε καλό να παραμείνει στον ΠΑΟΚ ακόμα 1-2 χρόνια ή καμιά φορά είναι και συγκυρίες, μπορεί και τώρα είναι έτοιμος να κάνει μια μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό στα 19 του? Το θέμα είναι, πιστεύω και έξω να πάει, θα πρέπει να πάει σε μια ομάδα που θα του δοθεί ο χρόνος και θα μπορέσει να πατήσει σε αυτήν την ομάδα. Εάν είναι έτοιμος δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή ακόμα. Πολλές φορές βιαζόμαστε και κάνουμε πράγματα πολύ βιαστικά και μας παίρνουν πολύ πίσω. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που το γνωρίζουν το παιδί καλύτερα από μένα, αυτοί πρέπει να ξέρουν και πότε θα πρέπει να φύγει και πότε όχι. Γιατί κάποια στιγμή εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί πρέπει να φύγει έξω. Λέτε δηλαδή, για να φέρω και το παράδειγμα του Τσιμίκα, ότι είναι προτιμότερο να μην πας στην Λίβερπουλ, αλλά να πας, ξέρω εγώ, στην Ipswich ή στην Sutherland, ας πούμε, για να παίζεις. Έτσι, όσο μπορούμε να συγκρίνουμε βέβαια το αγγλικό ποδόσφαιρο που είναι νομίζω το top, δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική άποψη. Ναι.
Δηλαδή okay. και ο Τζόλης να πάει σε ένα να μην πάει, γιατί ακούγονται ακόμα και Μάντσεστερ και Μπαρτσελόνες και Ρεάλ, ακούγονται και τέτοια ονόματα. Θεωρείτε ότι πρέπει να πάει μια σκάλα κάτω. Κοιτάξτε, αυτά είναι ωραία ονόματα. Ναι. Τα ακούς, τρελαίνεσαι με αυτά τα ονόματα. Το θέμα τι είναι? Το θέμα είναι να πας σε ένα όνομα ή το ένα θέμα είναι να τύσεις την καριέρα σου? Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει. Ο καθένας μπορεί να φτάσει στην κορυφή πολύ εύκολα. Πόσο μπορεί να κρατηθεί. Σωστό. Ναι. Ο Τσιμίκας στη Λίβερπουλ, πήγε στη Λίβερπουλ και ήταν το πρώτο όνομα στον Ολυμπιακό, στο Champions League, σαν αριστερό μπακ. Mm-hmm. Και το παιδί δεν μπορεί να πατήσει πέρα στη Λίβερπουλ καθόλου. Γράψτε. Δεν είναι τόσο εύκολο το εξωτερικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο το εξωτερικό. Είμαστε πολύ πίσω από το εξωτερικό. Έχουμε πάντως πολλούς παίχτες που κάνανε καριέρα και στο εξωτερικό, στο παρελθόν. Αλλά και τώρα, τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, κυρίως αμυντικούς βγάζουμε. Ενώ παλαιότερα είχαμε Χαριστέα, Μαχλά, ο Γκέκας έπαιξε έξω. Αν θυμηθείτε, σε ποιο πρωτάθλημα είναι αυτά, ξέρετε? Στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία και στη Γερμανία. Στην Ολλανδία είναι τόσο, που στην Ολλανδία είναι τόσο ανοιχτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Που εκεί θα φανεί ή ο αμυντικός ή ο επιθετικός, αν είναι στην καλή του κατάσταση. Όπως ο Γιακουμάκης τώρα, λέτε, που φαίνεται πάρα πολύ. Ο Γιακουμάκης στην ΑΕΚ, καθόλου ευχαριστημένη στην ΑΕΚ, πήγε το παιδί εκεί πέρα και είναι πρώτος χρόνος στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Ναι. Είναι οι συγκυρίες, αλλά είναι και η διάρκεια. Μακάρι το παιδί να έχει συνέχεια να κάνει τρομερή καριέρα. Mm-hmm. Μακάρι. Τι περιμένετε εν ώψη play-off, κύριε Πρατζέσκο? Και για τον Παναθηναϊκό να μας πείτε. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλό φεγγάρι, η ΑΕΚ το ίδιο, ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Τι περιμένετε να δείτε? Δεν νομίζω να αλλάξουν πολλά πράγματα στο play-off. Δεν νομίζω να δούμε κάτι διαφορετικό στα play-off. Θα συνεχίσω στο ίδιο τέμπο, λέτε? Ναι. Έχει και ένα παιχνίδι ιδιαίτερο την Κυριακή, Άρης Όφη. Όφη, ενώ πέρσι έκανε μια πολύ καλή πορεία, φέτος 9 είτε συνεχόμενες δεν θυμάμαι από καμία ομάδα εγώ πραγματικά. Και ο κύριος Νόμπλιας ανέλαβε τώρα. Ναι. Είναι άσχημο για τον Όφη, γιατί Όφη είναι μια ιστορική ομάδα και είναι ένας πολύ καλός σύλλογος. Συγγνώμη, αλλά περνάνε τα αεροπλάνα τώρα. Τι έγινε? Αεροδιάδρομος. Τα F-16 ή τα καινούργια τα Ραφάλινα αυτά? Ποια είναι αυτά τώρα? Περνάνε τα αεροπλάνα, τα F-16 τώρα από πάνω από το γήπεδο. Είμαστε στην προπόνηση τώρα, γι' αυτό σας. Λοιπόν, Όφη περνάει την πιο κρίσιμη στιγμή ξανά, για άλλη μια φορά. 9 συνεχόμενες ήττες είναι πάρα πολλές, πραγματικά. Και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Από εκεί και μετά πιστεύω ότι θα βρει τον δρόμο του και μέχρι το τέλος θα πάνε καλά τα πράγματα. Θα σωθεί, λέτε, δηλαδή? Γιατί, εντάξει, ναι. Όταν οι ομάδες είναι και ξεκινούν με στόχο την Ευρώπη και φτάνουν να παλεύουν για τη σωτηρία, πολλές φορές εκεί έρχονται τα δύσκολα. Γιατί η Λαμία, ας πούμε, ο Πανετολικός, η Λάρισα ξέρανε ότι θα παίξουν για να σωθούν. Όφη, όταν έχεις παίκτες που πάνε για την Ευρώπη και πάνε να σωθούν, δεν είναι τόσο εύκολο. Θα σας πω κάτι. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Οι ομάδες χτίζονται. Δηλαδή δεν μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Ο Όφη πέρυσι βγήκε ως UEFA. Πρόπερση κινδύνεψε να πέσει. Έτσι, σώθηκε στο τελευταίο λεπτό. Θυμάστε, με τον Πλατανιά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, φέτος κινδυνεύει πάλι να πέσει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πρέπει να σταθεροποιηθεί για να πεις ότι ναι, είμαι μια ομάδα και πατάω στις βάσεις μου. Mm-hmm. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Ο Κώστας Φραντζέσκος θα το δούμε σε κάποιο πάγκο σύντομα, Super League. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να κοιτάτε και προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί τα περισσότερα χρόνια νομίζω ότι έχετε αφιερωθεί στα πιο νέα παιδιά και έχουν βγει και αρκετοί ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω βέβαια με τέτοιο φάουλ αν έχει βγει κανένας, σαν το δικό σας. Θα βγούνε, να είστε σίγουροι. Εντάξει, ναι, από τη στιγμή που πιάμε και στη Super League 2 τώρα, στόχος μου είναι να πηγαίνει ως καλά μπρο η ομάδα που υπάρχω στο σύλλογο και φυσικά όσο και εγώ μπορώ να βελτιώνομαι και να φτάσω όσο μπορώ πιο ψηλά. Θυμάστε το φάουλ που έχετε πετύχει στην Ευκαρπία με τη φανέλα του Άρη κόντρα σε ποια ομάδα ήταν? Με τον Όφη. Με τον Όφη.
Το παράδοξο είναι ότι το θυμάμαι και εγώ τόσα χρόνια μετά. Απίστευτο πραγματικά. Ένα από τα πολλά βέβαια. Εντάξει. Πώς είναι μετά από μια τέτοια σπουδαία καριέρα και έχοντας παίξει κάποιο σε Παναθηναϊκό, σε Όφη, σε ΠΑΟΚ και σε Άρη, να μην ακούγεται μια κακή κουβέντα για αυτόν? Να μην έχει δηλαδή εχθρούς μέσα εισαγωγικά. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν έχει διαφήμιση. Όσο έπαιζα και γενικά και τώρα σαν προπονητής, είναι να προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα που είμαι, που μου δίνει το δικαίωμα είτε να αγωνιστώ είτε να την υπηρετήσω σαν προπονητής αυτή τη στιγμή. Δίνω το ό,τι μπορώ καλύτερο ώστε να μπορέσω να τους βοηθήσω. Μερικές φορές το πετυχαίνει, μερικές φορές το πετυχαίνει. Ποτέ δεν ήμουν αποκριτικός με τις άλλες ομάδες. Κοίταγα μόνο το τι θα κάνω εγώ και για την ομάδα μου, για το καλό της ομάδας, παρά το τι θα κάνουν οι άλλοι απέναντί μου. Και πιστεύω ότι αυτό έχει εκτιμηθεί μετά από τόσα χρόνια. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο ίσως βραβείο που κέρδισα μετά από 17 χρόνια καριέρας. Να σε δύσκολο μάτς το Σάββατο, ναι. Πριν σας απογευματίσουμε, δύσκολο μάτς με το Διαγόρα, κύριε Φραντζέσκο. 5 διαδοχικές νίκες έχει ο Διαγόρας, όλες με ένα 0. Δύσκολο μάτς επιθετικό. Ορίστε, το σέρι θα σπάσει τώρα. καλό είναι να χάσει τώρα, έτσι. Και εμείς κοιτάξτε, στην ομάδα που είμαι πάντα, ένα είναι ο στόχος μας. Και αυτό πιστεύω και αυτό προσπαθώ να περάσω στα παιδιά. Μόνο η νίκη, είτε σε συνέδρα σου, είτε είναι εκτός, είτε είναι με τον πρώτο, είτε είναι με τον τελευταίο. Εάν αυτό αρχίσεις και το πιστεύεις μέσα σου, μόνο τότε χτίζεις ομάδα νικητή. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Καλή επιτυχία να έχετε και το Σάββατο και σε όλη τη σεζόν και στο μέλλον. Να σας δούμε σε πάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.